Θα πετάξει ένα ρόμβο, ρε φίλε. Ένα παίζει με τρία center back. Ποιο μπορεί να παίξει και δεξιά? Ο Βράνιες. Δεξί μπακ ο Βράνιες. Γιώση, Τσιγκρίσκι, Ιησούς Χριστός. Center back, Λόπες αριστερό back. Σιμόες πολύ καλός, κόφτης. Σιμόες δεν βγαίνεις απάνω. Άστο. Θα βγάλεις τον Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον ήταν ο χειρότερος παίκτης της ΑΕΚ. Περπάταγε. Λάθη στις μεταβιβάσεις. Χαμηλά, αργό στα μαρκαρίσματα. Είτε ήταν είτε δεν ήταν. Βέβαια είχε και το σουτ από τα 40 μέτρα. Εγώ μιλάω τώρα για την ανασταλτική του λειτουργία. Θα περάσει τώρα το. Θα περάσει τη μαμά του Μπρούτο το μάνταλο στο ποπάι δεκάρι σε ρόμβο. Θα έχει το Σιμόες εξάρι στο ρόμβο. Και θα πεις κι όσεις δεξί μπακ, μπακάκι δεξιά στο ρόμβο, Λάζαρε αριστερά στο ρόμβο. Κλωναρίδης και βάλει και το Γιακουμάκι σε τερφόρ. Αφού άλλος ο Λιβάδιας δεν. Ο Γιακουμάκης είναι ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ στα φιλικά παιχνίδια. Και έχει σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Από το Λιβάδιας εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερος. Για αν μία ιδιότητα λόγος ούτε καν το συζητήσατε. Χτύπαρα 4-4-2. Ανέβασε Λάζαρο, ανέβασε Μπακάκι. Μάνταλο δεκάρι Κλωναρίδη για Κουμάκι. Ανέβασε και το Λοπές γιατί ο άλλος είναι στόπερ. Ο Βράνιες μην τον ανεβάζεις. Και παίξε ρε παιδάκι μου. Παίξε πάντα περιοχή, κάνε ευκαιρίες. Μπες μέσα, τρίπλαρε, κάνε ράνε. Στην κόντρα επίθεση θα γυρίσει πίσω. Ξέρω εγώ, ο Λάζαρος γρήγορα και ο Μπακάκης γρήγορα γιατί είναι ταχυδυναμικός ο ένας, γρήγορος ο άλλος, ξεκούραστος κτλ. Καλά, ο Μάνταλος η Φλωρού δεν θα γίνει ποτέ τρίτο χαφ, ούτε τέταρτο χαφ για να μαρκάρει η Φλωρού. Και ούτε θα πάρει πολλά μέτρα όπως έπαιρνε ο Μπίζεσβαρ. Όπως έπαιρνε ο Μπίζεσβαρ, ξέρω εγώ, μπροστά από τα center back ο Φουκαράς να κατεβάζει την μπάλα. Ούτε εκεί ο Μάνταλος. Γιατί η ποιότητα του Μπίζεσβαρ είναι πολύ μεγαλύτερη από του Μάνταλου, αν θέλετε να μάθετε. Ο Μάνταλος είναι λίγο πιο σκόρερ, για να είμαστε ειλικρινείς, από τον Μπίζεσβαρ. Είναι πιο σκόρερ. Ο άλλος είναι πιο δεκάρι. Εντάξει, έτσι κάνουν τις δουλειές τις σωστές. Έτσι κάνουν τις δουλειές τις σωστές οι ομάδες, οι οποίες σέβονται την ιστορία τους, την Αγία Σοφιά τους, τα καμπαναριά τους, τα βρακιά τους, τα έσπα τους. Τι έγινε, πήρε άδεια από το Σάλας. Ο Σάλας έφυγε από την αυτή, από το Σάλας λέει να πάρουμε δάνειο. Άντε να δω πότε θα γίνει η Αγία Σοφιά. Κάτσε να δούμε πότε θα γίνει η Αγία Σοφιά. Εγώ είδα χθες το 65ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε μια αλλαγή που αν είναι σωστός ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ και σέβεται τα γράμματα που έμαθε στα ΙΕΚ, να πούμε δημοσιογραφίας, πέρα να το πει τον προπονητή, ο οποίος είναι καλός προπονητής. Είναι καλός προπονητής ο Σωσίας του Σωτήρη Μουστάκα, ο Χιμένεθ. Είναι καλός προπονητής. Εγώ πάντα το λέω, άλλο κριτική και άλλο ο άνθρωπος άμα είναι καλός προπονητής. Μου βγάζει το Λιβάδιας, αυτό δεν έκανε ρε, κάτσε να δω πως έχω κανένα να μην τον αδικήσω. Βγάζει το Λιβάδιας, ναι, και βάζει το Λάζαρο. Βάζει το Λάζαρο και βγάζει το Λιβάδιας. Δηλαδή ο Λάζαρος είναι και περνάει ξεντερφόν ο Κλωναρίδης. Ο οποίος Κλωναρίδης, να σου το πω και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί ασκούμε και την ψυχολογία εδώ πέρα. Πώς βάζεις ρε Χιμένεθ σεντερφόρ στο 60, στο 72 λεπτό τον Κλωναρίδη, όταν ο Κλωναρίδης στο 60 λεπτό έχει χάσει την ευκαιρία του αγώνα? Δηλαδή τι του λες, σε πιστεύω? Αφού και ψυχολογία παίκτης, έχασε την ευκαιρία ο Κλωναρίδης, πάει στην κενή αιστεία, τη σούτανε στα Περιστέρια, να πούμε, το Αϊθαράπη στο καμπαναριό. Δεν το χειρίστηκε καλά η ΑΕΚ. Σίγουρα τον αποκλείεσαι με τρία γκολ από στημένες φάσεις χρησιμοποιώντας man to man και όχι ζώνη. Είναι μεγάλο θέμα ανάλυσης. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο ΆΚΑ θα μπορούσε στο πρώτο γκολ να κάνει την έξοδο, γιατί είναι 1.99, λόγω σωματότυπου το δεύτερο δοκάρι είναι δικό του και όταν είναι κοντά στη μικρή περιοχή η μπάλα οφείλει να βγει με γροθιά να τη διώξει. Άλλο να είναι 1.78, άλλο να είναι ο Δοξάκης, άλλο να είναι ο Χριστίδης με 1.76, άλλο να είναι ο Κωνσταντίνου με 1.74, άλλο να είναι ο Κελεσίδης με 1.81, άλλο ο Κοϊβέρογλου της Καβάλας με 1.78 κοντός και άλλο να είναι 1.99, πρέπει να βγει εκεί. Και στο δεύτερο γκολ που τρώνε πάλι στόπερ τους βάζει γκολ, σε man to man δεν πιάνει κανείς το στόπερ και πάλι τρώνε γκολ, αλλά σε αυτό δεν φταίει ο Ανέστης. Πέσανε πάνω στον Ανέστη. Θα ρίσκει ο Ανέστης στο δεύτερο μάτς, έχασε την πρόκριση. Και κάτι άλλο.
ο προπονητής της ΑΕΚ ίσως θα έπρεπε να παίξει αυτό το 3-5-2 στο ΆΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι. Εκεί που έπαιξε με ένα βαρύ 4-5-1, χωρίς να έχει πλάτος από τα μπακ του. Γιατί έπαιξε, αν θυμάστε, ο Μπακάκης αριστερό μπακ με δεξί ποδάρι και δεν είχε πλάτος η ΑΕΚ. Και αχρηστεύτηκε ο Μάνταλος που έπαιξε σε μια θέση η οποία ήταν, ας πούμε, αριστερού εξτρέμ, μιλάω για το ΆΚΑ, που έπρεπε να έχει χαμάλι τον Αϊντάρεβιτς, ντουμπλέρ και καλό μπακ από πίσω να πιάνει πλάτος, και αυτός είχε τον Μπακάκη και τον Αϊντάρεβιτς να ντουμπλάρει όχι μέσω επιθετικά αλλά μέσω αμυντικά τον Φερνάντες που έπαιξε δεξί μπακ χαφ από την Τζέσεκα. Αυτά στους αεξίδες έχω να πω στην κριτική απέναντι στο χθεσινό παιχνίδι.